Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στη σημερινή σύσκεψη και για τις απόψεις, τα προβλήματα που θέσατε. Συνηθίζω να λέω και το πιστεύουμε, γιατί ξέρετε ότι το ΚΚΕ μιλάει ειλικρινά. Δεν χρειάζονται ευχαριστίες στους πολιτικούς εκπροσώπους, στα πολιτικά κόμματα, στους αρχηγούς των κομμάτων που έρχονται εδώ πάνω σε ένα πρόβλημα, βιώνοντας μια σκληρή πραγματικότητα που τη βιώνετε όμως εσείς οι ίδιοι, οι κάτοικοι αυτού του χώρου εδώ. Δεν χρειάζονται ευχαριστίες. Είναι καθήκον τους. Είναι υποχρέωσή τους. Τα πολιτικά κόμματα υπάρχουν, εκλέγονται οι εκπρόσωποί τους για να μπορούν να συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων, στην προώθηση ζητημάτων και βέβαια αν είναι στην αντιπολίτευση, στην άσκηση της μέγιστης πίεσης προς την κεντρική εξουσία, προς κάθε κατεύθυνση, σε αυτούς που έχουν τις βασικές ευθύνες και διαχειρίζονται την τύχη αυτού του τόπου για να επιλύονται τα προβλήματα. Και φυσικά, οπωσδήποτε δεν είναι ώρες για μεγάλα λόγια, είναι ώρες για πράξεις. Βέβαια, άσχετα αν μας ψηφίζετε κάποιοι από εσάς, αν δεν μας έχετε ψηφίσει ποτέ άλλοι από εσάς, αν είστε αυτό που λέμε πολιτικοί αντίπαλοι, ξέρετε ότι το ΚΚΕ δεν μασά τα λόγια του και δεν λέει λόγια που δεν μπορεί να κάνει. Λέει αυτά που μπορεί να προωθήσει, να ασκήσει, ξαναλέω, τη μέγιστη δυνατή πίεση, να οργανώσει το λαό συλλογικά με δημοκρατικές διαδικασίες, παίρνοντας υπόψη όλους τους προβληματισμούς, τις σκέψεις, τα ζητήματα και να τα προωθήσει προς κάθε κατεύθυνση. Και είναι στους δρόμους του αγώνα κάθε μέρα και έξω από τη Βουλή και μέσα στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και παντού. Όμως, 1,5 μήνα μετά το σεισμό δεν πηγαίνουν όλα ρολόι. Αυτό προσπαθεί να μας πείσει η κυβέρνηση, να σας πείσει η κυβέρνηση. Εμείς δεν πειθόμαστε, γιατί ακούμε και όλους εσάς που λέτε, άλλοι πιο οξυμένα τα ζητήματα, άλλοι πιο μαλακά, άλλοι ότι έχουν γίνει πράγματα, άλλοι ότι δεν έχουν γίνει τίποτα. Βγάζουμε τα δικά μας συμπεράσματα και μελετάμε τα στοιχεία, γιατί η πραγματικότητα είναι η σκληρή καθημερινότητα όλων αυτών των ανθρώπων, όχι μόνο εδώ, στο Αρκαλοχώρι, στο Δήμο, στα γύρω χωριά, στους γύρω Δήμους που υπέστησαν τώρα τους σεισμούς, αλλά αξιοποιούμε και την πείρα άλλων κατοίκων, άλλων περιοχών που βιώσαν αυτή την τραγική κατάσταση πριν χρόνια, πριν από εσάς εδώ και βεβαίως μελετάμε την πείρα αυτή. Γι' αυτό και μας ακούτε πολλές φορές να λέμε ότι κρατάμε μικρό καλάθι. Και κρατήστε κι εσείς μικρό καλάθι, γιατί άλλο οι υποσχέσεις αυτών που έχουν την εξουσία και την πραγματική εξουσία, αλλά και την πολιτική εξουσία που διαχειρίζονται άλλα ζητήματα και άλλα γίνονται στην πράξη ή όταν περνάει ο καιρός και ατονεί το ζήτημα και αρχίζουν και φεύγουν τα φώτα της δημοσιότητας, τα κανάλια, τα μέσα ενημέρωσης από μπροστά και αρχίζει και ξεχνιέται το πρόβλημα που αυτός που το βιώνει όμως δεν μπορεί να το ξεχάσει. Εμείς ξέρουμε ότι τα μη κατοικήσιμα κτίρια, από ό,τι μας έχουν δώσει τα στοιχεία και οι κυβερνώντες επίσημα και άλλοι, είναι πάνω από 6.000. Δεν θα τσακωθούμε για το νούμερο, αν είναι τόσα περισσότερα ή λίγο λιγότερα κλπ. Όμως, μόνο η εικόνα των εγκατεστημένων οικίσκων δείχνει την κατάσταση. Ας πούμε, έχουμε υπόψη μας ότι οι δύο Δήμοι έχουν ζητήσει 490, νομίζω κάπου εκεί, οικίσκους, 420, και έχουν δοθεί 50. Δεν είναι το ζήτημα. Μπορεί να μην χρειάζονται και 420, αλλά οπωσδήποτε δεν είναι λύση οι 50. Και αυτό βγάζει μάτι, το βλέπεις. Δεν χρειάζεται πολλή μελέτη, πολλή φιλοσοφία ή να το βασανίσεις το πράγμα. Πρέπει να το πεις. Οι κάτοικοι εκεί ανησυχούν. Περάσαμε από τους οικισμούς, περπατήσαμε στους οικισμούς, μιλήσαμε με κατοίκους. Κάποιοι είναι
με πάρα πολλά παιδιά. Άλλοι έχει 7, άλλος έχει 4. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Και βέβαια ζητάνε. Ο Δήμαρχος μας υποσχέθηκε ότι θα λυθούν τα ζητήματα, το είπε και από εδώ, την επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο διάστημα τέλος πάντων, άμεσα, ψυγεία, οτιδήποτε χρειάζεται, για να μπορούν να κάνουν και να εξυπηρετούνται στα άμεσα ζητήματα οι άνθρωποι. Σχολεία που ελέγχθηκαν, τα λίγα κρίθηκαν κατάλληλα. Το ξέρετε πολύ καλά. Τα περισσότερα είναι είτε ακατάλληλα εντελώς, λιγότερα βέβαια αυτά, αλλά έχουν πολλές ζημιές που δεν επιδιορθώνονται και άλλα έχουν ζημιές που θέλουν οπωσδήποτε επιδιόρθωση. Και βέβαια απαιτούνται επισκευές, απαιτούνται χρήματα. Δεν ξέρω αν είναι σωστό το στοιχείο που μας έχει δοθεί ότι ο Δήμαρχος ζήτησε 100 αίθουσες ή τέλος πάντων κάπου εκεί για να μπορέσουν να λειτουργήσουν στοιχειοδός στα σχολεία για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και μέχρι στιγμής το Υπουργείο λέει εξασφάλισε 50 σε 50 οικίσκους. 50 αίθουσες. Αυτό ισχύει δηλαδή. Άρα υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες και ουσιαστικά τα παιδιά δεν μπορούν να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και διαζώσεις οπωσδήποτε, αλλά και με την τηλεκπαίδευση. Ιντερνετ δεν υπάρχουν, δεν ξέρω αν υπάρχουν όλες αυτές οι δυνατότητες και από όλες τις οικογένειες, εκτός από το ψυχολογικό πρόβλημα, τα ζητήματα που δημιουργούνται από την κατάσταση της ανασφάλειας κλπ. Αντίστοιχα στο ΕΠΑΛ υπάρχουν προβλήματα. Αποζημιώσεις προχωρούν με ρυθμούς χελώνας. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το χαρακτηρίσω διαφορετικά αυτό. Ουσιαστικά δεν υπάρχει καμιά μέρημνα μέχρι στιγμής για κάλυψη του εισοδήματος που έχουν χάσει όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Έχασαν τη δουλειά τους πάρα πολύ. Άλλος έχασε την επιχείρησή του. Έτσι λοιπόν και όσοι εισέπραξαν λεφτά φοβούνται να τα χρησιμοποιήσουν γιατί υπάρχει και η ρήτρα, να την πω έτσι, επί της ουσίας, ότι αν δεν είναι τόσα σε συνέχεια ό,τι βγει ως αποτέλεσμα από τους τελικούς ελέγχους και από την τελική κατάταξη που θα πάρουν, θα πρέπει να επιστρέψουν το ποσό που χρησιμοποίησαν. Ο τελικός έλεγχος δηλαδή μπορεί να τους βάλει για μικρότερης αξίας και θα πρέπει να επιστρέψουν πίσω τα χρήματα και ο άλλος το σκέφτεται. Είναι οικογενειάρχης ή είναι άνεργος ή δεν ξέρω τι είναι, μικροεισοδηματίας. Τι να κάνει δηλαδή, να χρησιμοποιήσει τα λεφτά που του δώσαν σε όσους δώσαν. Σταγόνα στον ωκεανό είναι και αυτά, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, να τα πάρει και μετά να αναγκαστεί να τα δώσει, πού να τα βρει. Και βεβαίως μαθαίνουμε ότι αρχίζουν και πρασινίζουν ξανά κτίρια, σπίτια, δεν ξέρω τι, για να είναι λιγότερες οι αποζημιώσεις και λιγότερα αυτά από τη μεριά του κράτους. Και αυτό δεν είναι σοβαρό ζήτημα. Πρέπει να υπάρχει άρα επαγρύπνηση μεγάλη. Πρέπει να είμαστε όλοι σε επιφυλακή, να μην αφήσουμε να συμβούν αδικίες. Γιατί η πείρα, ξαναλέω, μας λέει και από τη Σάμο και από τη Θεσσαλία και από άλλες περιοχές σεισμοπαθείς ότι γίνονται πάρα πολλές αδικίες. Εκτός από καθυστερήσεις, εκτός από το ότι οι υποσχέσεις μένουν υποσχέσεις ή μένουν στα συρτάρια κάποιων υπουργών ή κρατικών υπαλλήλων. Το έκτακτο επίδομα για όλους και όλες χωρίς προϋποθέσεις που είχατε ζητήσει και εσείς ως φορείς εδώ του τόπου αλλά και εμείς το ζητάμε στη Βουλή δεν έχει ικανοποιηθεί ποτέ. Και φοβόμαστε ότι δεν θα ικανοποιηθεί και τώρα. Οι οικογένειες επίσης που έχουν ανάγκη σύντησης την Παρασκευή φαγητού, τη διακίνηση που τις έχει αναλάβει η εταιρεία τελικά από ό,τι μαθαίνουμε, η catering, είναι δύσκολη κατάσταση, δεν επαρκούν μερίδες, μας λένε. Αυτό μένει να το ελέγξετε εσείς οι ίδιοι. Ή, ξέρω εγώ, φτάνουν με καθυστέρηση κάποιες μερίδες. Και αυτά τα ζητήματα, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, δηλαδή σύμφωνοι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί είναι πολύπλευρα τα ζητήματα και αφορούν όλους. Βεβαίως χρειάζεται και εξυπηρέτηση γρήγορη του κοινού και αποτελέσματα, αλλά αυτό χρειάζεται χρηματοδότηση. Πρόσφατα είχα συνάντηση με την ΚΕΔΕ, την Κεντρική Ένωση Δήμων, και μου θέσαν αυτά τα ζητήματα. Και βεβαίως εμείς είμαστε απόλυτα σίγουροι.
γιατί με τις αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις που έγιναν Καποδίστριας, Καλλικράτης, Κλισθένης που κάναν οι κυβερνήσεις διαχρονικά, έχει φτάσει η τοπική διοίκηση, ουσιαστικά οι Δήμοι, να μην έχουν χρήματα, ενώ έχουν, τους έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια πάνω από 200 αρμοδιότητες. Χώρια τις έκτακτες ανάγκες που αναγκάζονται να διαχειρίζονται έτσι κι αλλιώς και να επιλύουν προβλήματα όπως είναι τώρα ο σεισμός εδώ. Και βεβαίως η χρηματοδότηση είναι μεγάλο πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις προσωπικό, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνεις μια σειρά έργα και πάει λέγοντας. Ή συμμεριζόμαστε απόλυτα ότι τα προβλήματα δεν αφορούν μόνο αυτούς που υπέστησαν ζημιές, αφορούν και την παραγωγή. Πολύ σωστά μίλησε ο εκπρόσωπος των αγροτών από τον Αγροτικό Σύλλογο για μια σειρά ζητήματα που τίθενται για το πώς μαζί με το χαμηλό κόστος, μαζί με τις καταστροφές από καιρικές συνθήκες ή δεν ξέρω τι, από μια σειρά θέματα, τα αγροτικά προϊόντα, ουσιαστικά ο αγρότης δεν μπορεί να έχει ούτε το στοιχειώδες εισόδημα για να επιζήσει, όχι για να αναπαράγει και να ξαναπαράγει την επόμενη χρονιά, να αναπτύξει την παραγωγή του. Χώρια που αλλάζουν και χρήσεις γης κλπ. Ή τα ζητήματα με τον αθλητισμό που αφορά την νεολαία μας. Τους αθλητές μας, τα παιδιά που θέλουν να αθληθούν, έχουν ενδιαφέρον, έχουν μεράκι. Έχουν ανάγκη και να ξεσκάσουν και να γυμναστούν και χρειάζονται και προπονήσεις, χρειάζεται συμμετοχή, χρειάζονται πολλά έξοδα και αυτά είναι στοιχεία των σύγχρονων αναγκών. Δεν είναι έχω προτεραιότητα μόνο εντάξει να έχω τη δουλειά οπωσδήποτε, να έχω εκείνο, να έχω το άλλο. Και ο ελεύθερος χρόνος χρειάζεται για την νεολαία και η μόρφωση χρειάζεται για νεολαία και η άθληση χρειάζεται για την νεολαία. Δεν είναι αυτά για το απότερο μέλλον, γιατί ο νέος άνθρωπος τώρα είναι νέος. Τι να το κάνει σε 50 χρόνια, άμα του πεις του 20χρονου ή του 15χρονου. Θα φτάσει στην ηλικία τη δικιά μου ή δεν ξέρω τι, στην ηλικία άλλων. Εντάξει, αλλά δεν θα είναι το ίδιο. Όλοι πρέπει να αθλούμαστε, λέει η κυβέρνηση. Εντάξει, λένε όλα τα κόμματα, όλοι το λέμε, αλλά δεν είναι το ίδιο. Όταν έχεις τον νέο άνθρωπο που πρέπει να επιδοτείς αυτό και να τον παρακινείς και να λύνεις ζητήματα και με υποδομές και με χρήμα κλπ. Άρα όλα αυτά τα ζητήματα είναι ενιαία και φυσικά εμείς θεωρούμε ότι βρίσκεται η κεντρική ευθύνη στην κεντρική εξουσία. Και δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Θα μας έχετε ακούσει πολλές φορές να λέμε ότι ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει και αν εκλέγεται και είναι αρχή και του έχουν δώσει αρμοδιότητες και λειτουργεί ουσιαστικά ως κράτος τοπικό, θα πρέπει να είναι αντιπολίτευση στην κεντρική εξουσία. Αλλιώς είναι χαμένο παιχνίδι από χέρι. Άμα χαϊδεύει τα αυτιά της κεντρικής εξουσίας, του κράτους, των κυβερνήσεων, είναι σίγουρο ότι θα παίρνει πολύ λιγότερα και θα έχει λιγότερα αποτελέσματα. Ενώ αν έχει εμπιστοσύνη στο λαό που τον εξέλεξε, στους δημότες του, στους μαζικούς φορείς, και συμβάλλει στην κινητοποίησή τους στο να βγουν στο δρόμο και να διεκδικήσουν, κάπως υπόθηκε εδώ, ασκεί πίεση αυτό στην κεντρική εξουσία. Και αυτό είναι που πρέπει να κάνει. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Γιατί όταν σου λέει θα σου δώσω τόσα και του λες ναι, ναι, πολύ καλά είναι, ή τέλος πάντων κάνεις καλά τη δουλειά σου και όλα πάνε ρολόι παρά τα προβλήματα, τότε σου δίνει λιγότερα. Θα κοιτάξει να σε φάει, πώς το λένε. Δεν γίνεται. Θα κοιτάξει να σε ρίξει. Όχι γιατί είναι και εκείνος κακός, αλλά γιατί όλοι τα ίδια θα κάναν. Γιατί είναι θέμα σε τελευταία ανάλυση τι πολιτική υπηρετείς. Για παράδειγμα, εμείς έχουμε ακούσει για την ανάπτυξη που θα έρθει. Ποιος δεν θέλει την ανάπτυξη, είναι δυνατόν κανένα ακόμα. Και μάλιστα όταν λέμε ανάπτυξη για ποιον και λέμε ότι γίνεται για τους μεγάλους, για τους λίγους, μας παρεξηγούν, λέει πάλι για το μεγάλο κεφάλαιο, λέτε πάλι για τον καπιταλισμό, λέτε. Μα τι να πούμε, αφού αυτή είναι το κράτος εν κράτη. Αυτή είναι η πραγματική εξουσία. Και άρα ανάπτυξη με το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Δεν λέει κανένας όχι να μην γίνει αεροδρόμιο, να μην γίνουν υποδομές άλλες, να μην γίνουν ξενοδοχειακές μονάδες, άλλες υποδομές που πρέπει να γίνουν. Αλλά από ποιον και για ποιον.
Γιατί τα χρήματα αυτά γίνονται πάλι για λίγους, για τους μεγάλους ξενοδόχους, τα tour operators, γίνονται για ομίλους μονοπωλιακούς. Και ξέρετε, εδώ η μικρή επιχείρηση σβήνει σε αυτή την περίπτωση. Γιατί όταν έχει δίπλα, επειδή θα είναι το αεροδρόμιο, επειδή θα είναι η ξενοδοχειακή ατραξιόν που θέλουν να κάνουν εδώ στην περιοχή, και τα μεγάλα και τα all inclusive και τέτοια, που είναι μεγάλες πολυεθνικές, μεγάλα μονοπόλια, με πολύ χρήμα και κεφάλαιο, τότε η μικρή μονάδα, η ξενοδοχειακή, τα δωμάτια που νοικιάζει ο άλλος που έχει μια οικογενειακή επιχείρηση και έχει λίγους εργαζόμενους, ή άλλος που έχει τον μπακάλικο, την καφετέρια, θα κλείσει, γιατί θα πάει ο μεγάλος. Θα πάει η πολυεθνική, θα πάει το μονοπόλιο, ας είναι και εγχώριος, ας είναι και Έλληνας ο ιδιοκτήτης, δεν έχει καμιά σημασία αυτό. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι το ένα φέρνει το άλλο. Γι' αυτό μας ακούτε να λέμε, μας λένε μερικοί, δεν είναι καλά που παίρνουμε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ταμείο Ανάπτυξης. Εντάξει, να πούμε, είναι καλά, ό,τι χρήμα παίρνεις καλό είναι για τον τόπο σου. Εντάξει, ας συμφωνήσουμε σε αυτό για να συνεννοηθούμε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα χρήματα που έρχονται από το Ταμείο τώρα Ανάκαμψης, πού πηγαίνουν? Το 99% μας λένε τα επίσημα στοιχεία που ζητάμε στη Βουλή και τα παραδέχονται οι Υπουργοί, πάνε πάλι σε μεγάλους ομίλους. Δεν πάνε σε μικρές επιχειρήσεις να αναζωογονηθούν με τα χρέη που έχουν, να ξελασπώσουν, να αναπτυχθούν. Δεν πάνε στον εργαζόμενο λαό ως μεροκάματο να ανέβει το εισόδημά του. Δεν πάνε ως επιδοτήσεις ή χρηματοδότηση στην τοπική αυτοδιοίκηση για να μπορεί να κάνει κάποια έργα, είτε αντισεισμικά, είτε αντιπλημμυρικά, είτε αντιπυρικά ή οτιδήποτε χρειάζεται για το καλό του τόπου και του λαού της. Πάνε σε αυτούς. Και όχι μόνο αυτό. Πάνε σε αυτούς, αλλά σου βάζει και όρους. Σου λέει ότι για να σου εκταμιεύσω τη δόση, να σου δώσω κάποια από αυτά τα χρήματα, το Ταμείο Ανάκαμψης της περιβόητης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό μας ακούτε να έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας και να λέμε για αυτή τη στρούγκα, για αυτό το λάκκο των λεόντων εκεί. Σου λέει θα περνάς μέτρα αντεργατικά, θα περνάς νόμους, νομοσχέδια. Το νομοσχέδιο Χατζηδάκη για παράδειγμα ήταν τέτοιου είδους. Το επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συμφωνία εδώ με το ΣΕΒ, επιχειρηματίες και τους κυβερνώντες, για να μπορέσει να εκταμευτεί η άλλη δόση. Γιατί τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης είναι το νέο μεγάλο υπερμνημόνιο. Τελειώσαν τα μνημόνια αυτά που ψηφίζαν 1, 2, 3, 4, πόσα φτάσαμε την προηγούμενη δεκαετία με την οικονομική κρίση, και τώρα έχουμε το υπερμνημόνιο. Και σου λέει θα σου δώσω για να τα δώσεις πάλι στους μεγάλους σου εδώ, αλλά θέλω να περάσεις και αυτούς τους νόμους. Δηλαδή να καταπιέζεις τον εργάτη. Το 8ωρο να τελειώσει να γίνει 10ωρο, δεν ξέρω να γίνει 12ωρο. Να έχεις κοντραβάρδιες, δηλαδή μέσα στο 24ωρο 2 8ωρα δουλειά. Συνεχόμενη για τον εργάτη, που είναι εξόντωση. Και πάει λέγοντας από εκεί και πέρα για την αγροτιά τον ίδιο, για τον αυτοαπασχολούμενο επαγγελματία αντίστοιχα ή για τον επιστήμονα, και πάει λέγοντας. Και φυσικά το καμπανάκι κινδύνου, λέμε εμείς, έχει χτυπήσει. Τα μέτρα αντισεισμικού ελέγχου πρέπει να είχαν γίνει καιρό πριν και πρέπει να γίνονται σε όλη την Ελλάδα, γιατί τώρα κοιτάξτε, δεν είναι ακραίο καιρικό φαινόμενο, ούτε είναι η κλιματική αλλαγή. Ότι η Ελλάδα είναι σεισμογενής χώρα είναι πασίγνωστο. Ότι είναι πρώτη στην Ευρώπη σε σεισμούς είναι πασίγνωστο, το ξέρουμε. Περιμένουμε ότι θα έχουμε σεισμούς σε διάφορα σημεία της χώρας. Άρα το θέμα είναι τι προβλέπεις και τι κάνεις. Και βεβαίως η καλή μας πάλι Ευρωπαϊκή Ένωση, που αυτό σε συμφωνία φυσικά με τις ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά, όχι μόνο τη σημερινή και τις προηγούμενες, δεν θεωρεί επιλέξιμα τα αντισεισμικά έργα για την Ελλάδα, διότι δεν ενδιαφέρει το Γερμανό, δεν ενδιαφέρει τον Ολλανδό, δεν ενδιαφέρει το Γάλλο, που δεν έχουν τόσους σεισμούς. Μερικές χώρες από αυτές τις χώρες δεν έχουν και καθόλου, εδώ που τα λέμε. Και βεβαίως δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρει εκείνο, αλλά είναι ότι και εσύ βάζεις την υπογραφή σου να μην θεωρείς επιλέξιμο έργο την αντισεισμική θωράκιση της χώρας.
Εσύ βάζεις την υπογραφή σου για να μην θεωρείς επιλέξιμο έργο τα αντιπλημμυρικά που χρειάζονται. Και αυτή η δουλειά πάει σκηνή γαϊτάνη. Ξέρετε ότι το ΚΚΕ ήταν από την πρώτη στιγμή μαζί σας, ο βουλευτής, ο ένας που έχουμε σε όλη την Κρήτη, εδώ στο νομό Ηράκλειο, αλλά και σε όλη την Κρήτη, ο Μανώλης ο Συντυχάκης. Γι' αυτό σκεφτείτε το αυτό στις επόμενες εκλογές. Μήπως πρέπει περισσότεροι να επιλεγούν βουλευτές του ΚΚΕ να έρθουν στη Βουλή. Όχι μόνο ήταν μαζί σας εδώ, βοηθούσε όσο μπορούσε, αλλά είναι και ο μοναδικός βουλευτής, η κοινοβουλευτική μας ομάδα, δηλαδή συνολικά μέσω του Μανώλη του Συντυχάκη σε αυτή την περίπτωση, που μέσα σε 1,5 μήνα έχει κάνει 8 ερωτήσεις και 4 επίκαιρες ερωτήσεις. Δηλαδή 12 σύνολο. Αν το δείτε αυτό είναι πάνω από 2 τη βδομάδα. Από την άλλη μέρα που έγινε ο σεισμός μέχρι σήμερα. Για δέστε αναλογικά, ένας να έχει κάνει 12 και πόσοι άλλοι που έχουν οι υπόλοιποι των άλλων κομμάτων, γιατί εμείς σύνολο σε όλη την Ελλάδα 15 έχουμε, οι υπόλοιποι 285 είναι των άλλων κομμάτων, για μετρήστε και βγάλτε στατιστικά στοιχεία ή μαθηματική για να υπολογίσετε. Αλλά δεν θέλω να πω αυτό, ούτε το λέω για να υπερηφανευόμαστε, τη δουλειά μας κάνουμε και πρέπει να την κάνουμε και ακόμα πιο αποτελεσματικά και ακόμα πιο αποφασιστικά και ακόμα καλύτερα. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Πρωτοστατήσαμε στην οργάνωση της διεκδίκησης. Εμείς συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια το να συλλογικά να οργανώνεται ο λαός και εδώ με βάση τις συντονιστικές επιτροπές για την αντισεισμική δράση, για τη θωράκιση, για την εξασφάλιση των ετοιμάτων που έχουν οι κάτοικοι και βεβαίως σε αυτή την κατεύθυνση εμείς συμφωνούμε, σας το λέω ειλικρινά, και με τα αιτήματα που θέτετε. Είναι σημαντική επίσης η προσπάθεια που έγινε και με αποτελέσματα για συντονισμό των επιτροπών αυτών, αντισεισμικών, αντιπλημμυρικών, αντιπυρικών σε όλη την Ελλάδα και στη διαδήλωση το συλλαλητήριο που έγινε στο Σύνταγμα. Πιέζει αυτό την κυβέρνηση, πιέζει τα κόμματα έτσι ώστε να μένουν στην επικαιρότητα αυτά τα ζητήματα, τα προβλήματα που εσείς εδώ, ο τόπος αυτός εδώ αντιμετωπίζει μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Αποζημίωση 100%. Σε αυτό δεν θα κάνουμε πίσω, δεν θα υποχωρήσουμε. Στον ζημιών, σε όλες τις ζημιές, για όλους τους πληγέντες. Χορήγηση μηνιαίου βοηθήματος για το χαμένο εισόδημα. Στήριξη ειδικά των ανέργων. Απαλλαγή από τον ένφια, τις εισφορές, τα τέλη, στο νερό, στο ρεύμα κλπ. Κλπ. Να μην υπάρχουν πληρωμές, όχι για αυτό το διάστημα, αλλά για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να αποκατασταθούν. Απαγόρευση της διακοπής σε ρεύμα, νερό, σε τηλέφωνο. Αποκατάσταση της στέγασης, αυτά που λέγαμε πριν. Τα λέω επιγραμματικά τώρα, γιατί δεν είναι ώρα να σας τα αναλύσω. Ξέρετε τις προτάσεις μας, υπάρχουν ανακοινώσεις, θα πάρουμε και τα υπομνήματα τα δικά σας, όπως είπαν και άλλοι ομιλητές πριν, και θα τα εντάξουμε στις ερωτήσεις, στις παρεμβάσεις που θα κάνουμε. Αντισεισμική προστασία και έλεγχος, αλλά και υποδομές και αποκατάσταση στη συνέχεια. Αντιπλημμυρικά έργα επίσης. Όλα αυτά ως σύνολο και άλλα φυσικά που δεν αναφέρομαι τώρα για τα σχολεία, για την εκπαίδευση ή για την αγροτική παραγωγή, σας είπα πριν κλπ, θα πρέπει να τα εντάξουμε στις διεκδικήσεις μας. Εμείς θα τα λέμε αυτά στη Βουλή. Αυτή την υπόσχεση σας τη δίνω, όχι για να μείνει έτσι, εδώ είστε να μας ελέγξετε και να δείτε αν τα λέμε ή αν δεν τα λέμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Χτυπάμε και την πόρτα του Πρωθυπουργού και τους διαδρόμους της Βουλής εκεί και των Υπουργών κλπ, διεκδικώντας, απαιτώντας. Δεν υποτιμάμε τίποτα. Βάζουμε τα θέματα και στην Ευρωβουλή, αλλά κυρίως είμαστε μέσα στους αγώνες. Γιατί νομίζουμε εκεί είναι που τελικά θα κριθεί το ζήτημα και θα κριθεί το μικρό καλάθι που κρατάμε από τώρα για το πώς θα υλοποιηθούν οι διάφορες υποσχέσεις να γεμίσει κανονικά και βεβαίως
να αποκατασταθούν όχι οι ζημιές, αλλά να αναπτυχθεί το εισόδημα και να βαδίσουμε τελικά όλοι μαζί σε ένα άλλο δρόμο ανάπτυξης για το λαό, όπου κουμάντο θα κάνει μόνο ο λαός. Και όχι οι λίγοι, αυτοί που έχουν τα λεφτά, που δεν ξέρουν τι έχουν και που το κράτος δυστυχώς εξακολουθεί να τους χρηματοδοτεί. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να τελειώσω εδώ, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή υγεία, να έχετε κουράγιο, το έχετε το κουράγιο και μαζί στους αγώνες και είμαστε σε ανοιχτή γραμμή, ξέρετε, και με το Συντιχάκι εδώ και με την κομματική οργάνωση, τα στελέχη του κόμματος, τους περιφερειακούς, τους δημοτικούς συμβούλους, τους εκπροσώπους μας σε μαζικούς φορείς και της οργάνωσης, να έχουμε ανοιχτή γραμμή για οτιδήποτε θέλετε, για να μπορούμε να πιέζουμε, να διεκδικούμε και μέσα στη Βουλή και παντού. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.